καταλαβαίνει. Σα τονίζω και πάλι. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε, που θα έρθουν μία το μήνα, στην άλλη εβδομάδα θα είναι πάρα πολλά. Γνωρίζουμε ότι πήρατε εντολές από το Υπουργείο, το πώς θα λειτουργήσετε, τι θα κάνετε, τα γνωρίζουμε κι εμείς. Αυτό όμως θα έχει ως αντίτυπο προς τον πολίτη τις δυσχέρειες λειτουργίας των νοσοκομείων. Κάποια λιγότερο, κάποια περισσότερο, στην Αθήνα περισσότερο, στην επαρχία ίσως λιγότερα. Εμάς μας αφορά το κομμάτι της διαμαρτυρίας ως προς την αναστολή. Δεν μπορείς τον άλλον που 18 μήνες τον είχες μέσα στο COVID, ανεμβολιαστό που δούλευε, να τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας, να κάνει 2 rapid test την εβδομάδα με τις εντολές σας του Υπουργείου και εκεί να ήταν όλα μέλι γάλα και απότομα από τις 1 του μηνός να το πεις δεν εμβολιάζεσαι, δυστυχώς πρέπει να πας. Σας κατανοούμε, εσείς οφείλετε να πράξετε τα δέοντα. Εμείς ήρθαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε, για να δείτε κι εσείς ότι πραγματικά και γνωρίζετε καθημερινώς τα νούμερα, ότι αν πάψουν αυτός ο αριθμός και λείψει 1 του μηνός, τότε θα υπάρχει πρόβλημα και στο νοσοκομείο μας. Σίγουρα θα υπάρχει. Σας έκανα και κοινοποίηση την απεργία αποχή από την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόμιμο, κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, του Υγείας. Είναι νομιμότατο, έχουμε το δικαίωμα, παρόλο που μας καλείτε, κάποιοι να μην τα καταθέσουν, οι εμβολιασμένοι. Οπότε, μπορείτε και εμάς να μας βάλετε σε αναστολή εκείνη την ημέρα.